αυτό που παρατηρώ είναι πολλά παιδιά εξελίσσονται μέσα από αυτά τα οποία λέμε, δεν τα λέω μόνο εγώ, τα λένε και άλλοι άνθρωποι, μέσα από αυτά βέβαια τα οποία τα τοποθετούμε στην καθημερινότητά μας. Υπάρχει αυτή η σοβαρή εξέλιξη και μπράβο, και μπράβο σε όλους εμάς που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό μέσα μας, να φτιάξουμε την εσωτερική μας κατάσταση, γιατί είσαι ο δημιουργός της δημιουργίας και συνδημιουργείς. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά, τώρα μιλούσα με ένα παιδί, άνθρωποι που δεν τα κάνουν αυτά τα οποία λέμε ή τα κάνουν για λίγο. Δεν πρόκειται να δουλέψει αν η επανάληψή σου είναι χαμηλής έντασης. Επανάληψη χαμηλής έντασης, τι εννοώ? Επανάληψη 2 φορές την εβδομάδα, επανάληψη 3 φορές την εβδομάδα και ειδικά στην αρχή, που τώρα έχεις ξεκινήσει να μαθαίνεις πώς δουλεύει το σώμα και το μυαλό και πώς θα αρχίσεις να αλλάζεις ουσιαστικά τη φυσιολογία σου, την υγεία σου, τη συναισθηματική σου κατάσταση, την ψυχολογία σου, την ενέργειά σου, την άβρα σου, το μαγνήτη σου, την πνευματική σου δραστηριότητα. Δεν πρόκειται σε 5 μέρες και σε 3 μέρες και χάνοντας και μέρες να δεις αποτέλεσμα. Μα έχω αντίσταση, το ξέρω ότι υπάρχει αντίσταση, γιατί παίζει το παλιό πρόγραμμα ακόμα, δεν έχει γίνει εγκατάσταση του νέου προγράμματος. Μα δεν έχω δει αποτέλεσμα. Το ξέρω ότι δεν έχεις δει αποτέλεσμα ακόμα, γιατί χρειάζεσαι χρόνο για να δεις αποτέλεσμα. Με επηρεάζουν οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου, η μητέρα μου, ο πατέρας μου. Το ξέρω ότι σε επηρεάζουν όλοι αυτοί, γιατί και εγώ πέρασα από αυτό το κομμάτι. Αλλά τους έκανα όλους αυτούς στην άκρη. Μα πώς θα βάλω όρια εάν είναι η οικογένειά μου? Εγώ προσωπικά θα σου πω, ό,τι δεν σου ταιριάζει, το κόβεις. Μα ξέρεις, θα αποκοπούμε, θα γίνουμε, πώς θα φτιάξουμε τις σχέσεις μας, δεν θα είμαι καλά. Χρειάζεται να δυναμώσεις, να ξέρεις τι θες για τον ίδιο στον εαυτό για να φτιάξεις τη ζωή σου. Αν έχεις αμφιβολίες, αυτές οι αμφιβολίες πραγματικά σε πηγαίνουν πίσω και μαζί έρχεται και η αναβλητικότητα, αμφιβολία, αναβλητικότητα, πάνε μαζί αυτά, αμφιβολία, αναβλητικότητα, να το κάνω, να μην το κάνω, μετά χάνεις τη συνοχή, δεν υπάρχει κίνητρο, η πειθαρχία έχει πάει αντίο και το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο να πας στον καθρέφτη το πρωί, να σε κοιτάξεις και να πεις ότι σήμερα θα αλλάξω, σήμερα είναι η μέρα μου, σήμερα θα χαμογελάσω και θα προσπαθήσω να κρατήσω αυτό το χαμόγελο για όλη την ημέρα. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Από προσωπική εμπειρία το λέω αυτό. Και μετά από την εργασία που κάνω και εγώ με άλλα παιδιά. Αλλά αν κάνεις αυτά ακριβώς τα οποία λέμε, υπάρχουν συγκεκριμένες φόρμουλες, υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα. Πόσα έχω πει στα βίντεο, παιδιά, πόσα. Έχω πει άπειρα. Το κανάλι έχει 1700 βίντεο και πάλι λέω, αυτό που είσαι εσύ, είμαι κι εγώ, είμαστε το ίδιο, έχουμε τα ίδια χέρια, έχουμε το ίδιο μυαλό. Θέτουμε όμως στόχους. Ο καθένας θέτει τους δικούς του στόχους, διαφορετικούς στόχους. Για να αλλάξει τη ζωή του, για να τοποθετήσει τα νέα προγράμματα, για να τοποθετήσει τις νέες συνήθειες. Και ο μόνος που μπορεί να σε ξεκουνήσει από τον καναπέ, έχει ένα καναπέ εκεί πίσω, είσαι εσύ. Δεν υπάρχει, είναι κανένας άλλος. Τελείωσε. Εσύ είσαι αυτός ο οποίος χρειάζεται να κινητοποιηθείς. Να δώσεις κίνητρο στον ίδιο στον εαυτό. Σας αγαπάω. Πάω το like. Για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο. Το subscribe στο κανάλι μου, στο YouTube, ανεβάζω καθημερινά βίντεο για πάρα πολύ γνώση, με πάρα πολύ πληροφορία. Επίσης έχει ένα κουμπί κοινοποίηση, κοινοποιείς το βίντεο όπου θέλεις, το ανεβάζεις σε όποια πλατφόρμα θέλεις. Δηλαδή, κοινοποίηση, αντιγραφή, στείλ το στο Messenger στο φίλο σου, στείλ το στο WhatsApp στο φίλο σου, στείλ το όπου θες. Και μπορείς να σχολιάσεις κάτω το βίντεο, την καλημέρα σου, την καλησπέρα σου, οτιδήποτε και θες να εκφράσεις, τι θες να πεις, τι θες να αλλάξεις, πώς θες να διαμορφώσεις τη ζωή σου, θες να με ρωτήσεις, θες να με κρίνεις. Και να ξέρεις ότι καθώς αρχίζεις να αλλάζεις, θα δεχθείς πάρα πολύ έντονη κριτική από άλλους ανθρώπους. Ένα πάρα πολύ δυνατό κομμάτι που ουσιαστικά στερεώνει, γιώνει, καθιερώνει την προσωπικότητά του σου να πατάει δυνατά στη γη είναι να σε νοιάζει η γνώμη η δική σου μόνο, να κάνεις την αυτοκριτική σου,
και να προχωράς μπροστά για εσένα. Χωρίς να σε νοιάζει η κριτική, η αρνητική κριτική που δέχεσαι από τους άλλους και είναι έντονη. Και ο τρόπος με τον οποίο κάνουν κριτική οι άλλοι, έτσι. Ανέβασα και ένα βίντεο πάρα πολύ ωραίο προχθές, αρνητική κριτική, ακατάλληλα σχόλια, που γίνεται αυτό πάρα πολύ συχνά στα social media. Γίνεται χαμός δηλαδή. Όχι, και αυτό είναι ένα πρόγραμμα, φίλε μου. Καταλαβαίνουμε, φίλοι μου αγαπημένοι, καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι προγράμματα τοποθετημένα. Εδώ είναι προγράμματα τοποθετημένα η κριτική, γιατί σε μάθανε να μην εκτίθεσες, σε μάθανε να μην το ακούσει η γειτονιά, σε μάθανε να μην το μάθει ο μπαμπάς, κρυφά από τη μαμά. Σε μάθανε ότι αυτό που κάνεις είναι ντροπή, είναι ενοχή. Το καταλαβαίνεις. Ήμουνα στο γυμνάσιο και γυρνούσαμε, νομίζω ήμουνα η δεύτερη τρίτη γυμνασίου. Και γυρνούσαμε με το σχολικό. Σε ένα πάρα πολύ αυστηρό σχολείο πήγαινα. Και είχα, διάβαζα ένα... πώς το λένε... ένα βιβλιαράκι με πάρα πολύ έτσι καυστικά αστεία. Και κρυβόμουνα ενώ το διάβαζα. Γιατί μου είχε περάσει αυτό μέσα μου. Ότι θα με κρίνουνε, ότι θα με τιμωρήσουνε. Και κρυβόμουνα. Ξέρεις, αυτή η ενοχή, αυτό το συνέστημα, αυτά όλα τα συναισθήματα περνάνε από τη μικρή ηλικία. Από τους γονείς, από την οικογένεια. Κατά 99% οικογένεια. Αλλά, να σου πω κάτι, έτσι ξέρανε οι γονείς, αυτό κάνανε. It's okay, όλα καλά. Όλα καλά. Αλλά εμείς πλέον το γνωρίζουμε. Το έχουμε καταλάβει, καταλαβαίνουμε πώς δουλεύει. Καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται να αλλάξουμε. Εμείς οι ίδιοι χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και βλέπουμε και παρατηρούμε τα πράγματα. Για να αλλάξουμε την οπτική μας, να αλλάξουμε την αντίληψή μας και την πεποίθησή μας και να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε συνεχώς ενοχή, ενοχή, ενοχή. Αμφιβολία, αμφιβολία, αμφιβολία. Μη πίστη, μη πίστη, μη πίστη. Όταν σταματήσεις λοιπόν, συνεχώς να σκέφτεσαι, συνεχώς. Τότε αρχίζεις και αλλάζεις το πρόγραμμα και βάζοντας μέσα και άλλη δράση, τοποθετώντας άλλες συνήθειες, δημιουργείς κάτι καταπληκτικό. Δημιουργείς ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλεις να τοποθετήσεις. Έτσι αλλάζουν τα προγράμματα. Χρειάζεται, ναι, να είσαι αποφασισμένος, να ξέρεις τι θέλεις και να έχεις πίστη σε σένα. Πόσες φορές αναφέρομαι σε αυτό το κομμάτι της πίστης. Πίστη σε σένα, πίστη στη δημιουργία, πίστη στη διαδικασία. Το είναι αυτό το τρίπτυχο, το οποίο ουσιαστικά σε εκτινάσει, σε πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Και το εγγυώμαι σε όλους. Μέσα σε μια εβδομάδα θα δεις αυτά τα τεράστια αποτελέσματα που θα έχεις στην συναισθηματική σου κατάσταση αρχικά. Και συνεχώς θα εμπνέεσαι από τον ίδιο σου τον εαυτό, θα σου έρχονται νέες ιδέες. Γιατί καθώς ανοίγεις ουσιαστικά, εδώ ανοίγεις το μυαλό σου ρε παιδί μου, θα ανοίγεις, κάνεις ένα κλακ, πώς θα ανοίγεις μια κονσέρβα, κάνει ένα κλακ και ανοίγει αυτό το πεδίο. Και συνεχώς έρχονται καινούργια πράγματα. Γιατί κινείσαι σε αυτό το επίπεδο συναισθηματικά και το επίπεδο το οποίο κινείσαι συναισθηματικά είναι αυτό το οποίο τοποθετείς μέσα σου, ενεργοποιείς μέσα σου και μετά είναι και αυτό το οποίο λαμβάνεις σιγά σιγά απ' έξω. Η εσωτερική σου καθοδήγηση, αυτή η τεράστια δύναμη ζωής που σε κρατάει στη ζωή, που χτυπάει η καρδιά σου, που δουλεύει το μυαλό σου, που δουλεύουν τα όργανα σου, αυτή η τεράστια δύναμη, αυτό το υπέροχο αυτοματοποιημένο σύστημα, ναι, από εκεί παίρνεις διάφορα πράγματα και αρχίζεις και τα αλλάζεις και ξεκινάς. Αλλάζει όλη σου η συναισθηματική και η έμπνευση η οποία δέχεσαι. Ανοίγεις, 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 ανοίγεις και το λουλούδι δεν σταματάει ποτέ να ανοίγει, ο λωτός δεν σταματάει ποτέ να ανοίγει και δεν σταματάει ποτέ να εξελίσσεται εφόσον εσύ είσαι σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το μονοπάτι, σε οτιδήποτε και αν θες να φτιάξεις. Παρατήρησε το. Παρατήρησε πως όταν είσαι, κάνεις γυμναστική, πως το σώμα σου εξελίσσεται, πως το σώμα σου αλλάζει. Και πως αν ξεκινήσεις παραδείγματος χάρη να κάνεις γυμναστική, τοποθετείς το πρόγραμμα της γυμναστικής, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Μετά η συνήθεια έγινε εγκατάσταση προγράμματος και πλέον δουλεύει μόνο του. Χρειάζεται κάποια πίεση, χρειάζεται κάποιο κουμπί να πατήσεις. Η φόρμουλα έχει τοποθετηθεί και πηγαίνεις.
Μου είναι δύσκολο να τα αλλάξω, λέει, όλα αυτά. Σου είναι δύσκολο γιατί ακόμα δεν έχει γίνει τοποθέτηση του προγράμματος. Και όπως είπα και σε ένα προχθεσινό βίντεο, από το δύσκολο γίνεται εύκολο και από το εύκολο γίνεται πρόγραμμα και δεν υπάρχει ούτε δύσκολο ούτε εύκολο. Απλά γίνεται. Απλά συμβαίνει. Απλά το σώμα σου κατευθύνεται προς αυτή την κατάσταση. Και ξέρω, γνωρίζω, ότι χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται επιμονή, πειθαρχία, υπομονή. Και όπως γνωρίζω, ότι πολλά παιδιά δεν έχουν αλλάξει. Μπορεί να βλέπουν βίντεο τώρα, ξέρω εγώ, μπορεί και 10 χρόνια. Και δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Είναι στην ίδια κατάσταση. Το συναίσθημά τους είναι στην ίδια κατάσταση. Τα οικονομικά τους είναι στην ίδια κατάσταση. Η σχέση τους με τον εαυτό τους είναι στην ίδια κατάσταση. Η σχέση τους με τον σύντροφό τους είναι στην ίδια κατάσταση. Η αμφιβολία που έχουν είναι στην ίδια κατάσταση. Η καριέρα τους είναι στην ίδια κατάσταση. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που απλά βλέπουν τα βίντεο για να αισθανθούν λίγο καλύτερα. Όχι. Δεν βλέπω τα βίντεο για να αισθανθώ απλά μόνο καλύτερα. Τα βάζω σε πράξη και προσπαθώ να αλλάξω τη ζωή μου. Και είμαι σίγουρος, να το πω πιο ωραία, η σιγουριά και η πίστη είναι πολύ καλύτερα από την προσπάθεια. Γιατί η προσπάθεια έχει μέσα και μία μυρωδιά αμφιβολίας. Το καταλαβαίνουμε πως πολλές φορές λες θα προσπαθήσω, αλλά έχεις αυτή την αίσθηση της αμφιβολίας μέσα. Εγώ θέλω να πιστεύεις ότι θα γίνει, ότι θα το κάνεις, ότι θα το φτιάξεις, ότι θα τα αλλάξεις, ότι εσύ το δημιουργείς και δεν έχεις να δώσεις λόγο σε κανέναν και επίσης κανένας δεν μπορεί να σου πει τι θα κάνεις. Εσύ είσαι αυτός που λες, δίνεις τη διαταγή, παίρνεις τη ζωή στα χέρια σου και δημιουργείς οτιδήποτε θέλεις. Δηλαδή θες να αλλάξεις, ωραία. Θες να αλλάξεις τη σωματική σου κατάσταση. Και έχεις αμφιβολίες για εσένα, ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Γι' αυτό δεν αλλάζεις. Γιατί δεν πιστεύεις ότι μπορείς να αλλάξεις τη σωματική σου κατάσταση, τη συναισθηματική σου κατάσταση. Ενώ αν κάτσεις και γράψεις, πάνω σου χάρη, είμαι ευγνώμων και χαρούμενος και νιώθω ευγνωμοσύνη και χαρά και πιστεύω σε μένα και αλλάζω τώρα τη συναισθηματική μου κατάσταση σε χαρά, σε αγάπη, σε ομορφιά. Εδώ και τώρα είμαι ευγνώμων, σε Θεέ μου, σε αγαπώ. Ε? Είδες πώς αρχίζεις και αλλάζεις ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλεις, αυτό το οποίο πιστεύεις, αυτό το οποίο έχεις μέσα σου. Κάτσε και γράψε. Έχω πει ότι το γράψιμο είναι μια εξαιρετική τεχνική. Δοκιμασμένη από μένα, δοκιμασμένη από τα παιδιά που εργάζομαι, δοκιμασμένη από ψυχιάτρους, από επιστήμονες, νευροεπιστήμονες, ότι το γράψιμο βοηθάει για να αλλάξει τη ζωή σου. Ξεκίνα να γράψεις οτιδήποτε και αν θέλεις να δημιουργήσεις. Οτιδήποτε και αν θέλεις να αλλάξεις τη ζωή σου. Είμαι ευγνώμων και χαρούμενος και έχω πίστη σε μένα καθημερινά και δημιουργώ. Σ' αγαπώ, Θεέ μου. Είμαι ευγνώμων. Εδώ και τώρα. Ε? Είδες πως αλλάζεις. Πήγαινε μπροστά στο καθρέφτη να γίνει πεντοδιαστατική η κατάσταση. Πήγαινε μπροστά στον καθρέφτη. Να δεις πώς θα αλλάξεις. Και να το επαναλάβεις αυτό. Και να αρχίσεις και να χαμογελάς. Να σου χαμογελάς. Ε? Τι, είναι σαν να. Ο καθρέφτης τι είναι. Σαν να είναι το σύμπαν μπροστά σου. Ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Ηλεκτρική ενέργεια σκέψης. Μαγνητική ενέργεια η καρδιά. Στέλνεις την ηλεκτρική σου ενέργεια προς τα έξω. Και τη μαγνητική σου ενέργεια αρχίζεις και μαγνητίζεις. Έρχονται τα πράγματα προς τα μέσα. Εγώ λέω να το δοκιμάσεις. Εγώ λέω ότι δουλεύει. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσεις. Θα κερδίσεις. Θα βγεις κερδισμένος αν αρχίσεις και ασχολείσαι με αυτά τα μικρά πραγματάκια σιγά 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 σιγά. Και αν αρχίσεις να τοποθετείς αυτή τη γνώση. Σε οτιδήποτε και αν θέλεις στη ζωή σου. Να νοιάζεσαι για εσένα. Νοιάζεσαι και για τους άλλους, αλλά πρώτα απ' όλα χρειάζεται να νοιάζεσαι για εσένα. Για να δημιουργήσεις μια όμορφη σχέση με τον εαυτό σου. Και να φτιάξεις οτιδήποτε θέλεις. Είσαι απεριόριστος, είσαι άφθονος, είσαι ατελείωτος. Είσαι αναλύωτος. Φαντάσου ότι θα ζεις για πάντα. Για πάντα θα ζεις. Εγώ θα πρότεινα να ζεις καλά. Να ζεις όμορφα. Να το δοκιμάσεις, να το φτιάξεις. Φαντάζεσαι, ζεις για πάντα. Ζεις για πάντα. Είσαι αναλύωτος. Είσαι άφθαρτος. Τουλάχιστον ζεις καλά. Φτιάξτο να ζεις καλά, να ζεις όμορφα. Ε? Πάμε. Ελάτε να εργαστούμε μαζί για να διευρύνουμε τον τζίρο στην επιχείρησή σας. Αν θέλετε να αυξήσετε το πελατολογιό σας, το
το κέρδος σας, τους πελάτες σας, προγράμματα δηλαδή για επιχειρήσεις, για να αυξήσετε το τζίρο σας, για προσέλκυση δανεικού συντρόφου, για επανασύνδεση του λέγου, για επανασύνδεση. Ελάτε να εργαστούμε στην επανασύνδεση. Για απώλεια βάρους, για διακοπή καπνίσματος, για αθλητικές επιδόσεις. Τα πάντα τα προγραμματίζουμε μέσα από τον προγραμματισμό του υποσυνείδητου. Εσύ θα πάρεις την απόφαση και θα αλλάξουμε οτιδήποτε και αν θέλεις. Facebook George Κόντις, επίσης Κόντις George Καγιόγκα, George Κόντις στο Facebook, ομάδα συνεισαγής εξέλιξης. Στο Threads, Instagram και TikTok, George Κόντις Coach, μου στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλες τις πλατφόρμες για να τα πούμε, για να επικοινωνήσουμε, για να κλείσετε τώρα το ραντεβού σας μαζί μου. Like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, ανεβάζω καθημερινά βιντεάκια με πάρα πολύ γνώση, με πάρα πολύ πληροφορία. Σας αγαπάω, παιδιά, σας θέλω την αγάπη μου. Να είμαστε.